χρόνο. Και τρία τροπολογία, 15. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησαν οι δύο τελευταίοι ομιλητές από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα μιλήσω εντός θέματος. Γιατί ακούσαμε και πολλά που είναι εντελώς εκτός θέματος και εκτός νομοσχεδίου. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Η κατάσταση στους δήμους αυτούς που πλήττονται, περίπου 20 δήμοι και 3 περιφέρειες, είναι πραγματικά δύσκολη. Και συνεχίζει να είναι δύσκολη. Οι πολίτες αγωνιούν. Και πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες αγανακτούν. Αγανακτούν για διαχρονικές ευθύνες και ζητούν, απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ταχύτητα και μας αξιολογούν όλους. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θριαμβολογούμε, ούτε όμως ότι καταστροφολογούμε. Και προφανώς θα κρυθούμε, θα αξιολογηθούμε, θα λογοδοτήσουμε. Ακούσαμε σήμερα ότι στο νομοσχέδιο εντάσσονται και άσχετες με τις πλημμύρες διατάξεις. Ενώ γνωρίζετε ότι οι αρκετές από αυτές είναι επίγουσες. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε να έχουν κατατεθεί άσχετες με τις πλημμύρες τροπολογίες από την αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι λίγο αντιφατικό? Ακούσαμε για καθυστερημένες επισκέψεις στους τόπους. Αν ο ένας πολιτικός αρχηγός πήγε τη Δευτέρα, αν ο άλλος πήγε την Τρίτη. Η ουσία είναι ότι, γιατί το βίωσα, γιατί έχω γεωγραφικές περιοχές στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, ότι από την Παρασκευή το βράδυ ήταν και ο Δήμος και η περιφέρεια και η κυβέρνηση. Και το Σάββατο το πρωί όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο ήταν οι σπληγήσεις περιοχές. Λειτουργήσαμε έγκαιρα, μεθοδικά και υπεύθυνα. Άκουσα σήμερα έναν συνάδελφο να λέει ότι κρύβεστε από τους πληγέντες. Τους φοβάστε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι χθες το βράδυ βρέθηκα σε ανοιχτή εκδήλωση που οργάνωσαν κόμματα της αντιπολίτευσης στο Λιανοκλάδι και δεν είδα κανένα φόβο. Ίσα-ίσα που αναπτύξαμε με πληρότητα την επιχειρηματολογία μας, συζητήσαμε και καταθέσαμε σκέψεις και προβληματισμούς. Όπως και ακούσαμε, γιατί πρέπει να ακούμε. Θα ήθελα συνεπώς να σας ενημερώσω σήμερα για το σύνολο των μέτρων, όπως έκανα και την προηγούμενη Πέμπτη, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κενά στην επιχειρηματολογία που ακούω. Σίγουρα δεν είναι αντιληπτό ότι πολλά μέτρα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Θεωρείται ότι είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, ενώ όλα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους, έτσι ώστε να κάνουν ένα πακέτο μέτρων, το οποίο να μπορέσει να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα των συμπατριωτών μας. Πολλά δε μέτρα προφανώς δεν είναι στο σχέδιο νόμου. Ακούω να λένε κάποιοι συνάδελφοι αυτά τα μέτρα που έχετε στο σχέδιο νόμου δεν απαρκούν. Μα θα δείτε από την ανάπτυξη που θα κάνω ότι πολλά μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά δεν χρειάζονται νομοθέτηση. Χρειάζονται απλές υπουργικές αποφάσεις. Ξεκινάω από το Ταμείο Αλληλεγγύης που πολύ σωστά είπατε, κυρία συνάδελφε. Έχουν ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και θα υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση αργότερα προς εσάς. Πολύ εύλογος ο προβληματισμός και ναι, το έχουμε κάνει αυτό έγκαιρα. Να μιλήσουμε λίγο συνεπώς, να καταθέσω και δύο νομοτεχνικές. Παρακαλώ. Θα καταθέσω αρκετά έγκαιρα, έτσι. Θα ήθελα συνεπώς λίγο να δούμε τι έχουμε κάνει και να συνεννοηθούμε στο τι επιπλέον ζητούν κάποιοι εδώ στην αίθουσα. Γιατί πράγματι είμαστε διατεθειμένοι, είμαι διατεθειμένος να ακούσω για πρόσθετες παρεμβάσεις αν αυτό το πλέγμα εκτιμάται ότι δεν έχει όρους πληρότητας και ταχύτητας. Γιατί εύλογα το άκουσα αυτό. Καταρχήν, το πρώτο θέμα είναι η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων. Είχαμε πει την προηγούμενη Πέμπτη, μιλάμε για περίπου μία εβδομάδα από τότε που έγινε η καταστροφή. Είχαμε πει την προηγούμενη Πέμπτη ότι έχουν υπογραφεί σχετικές υπουργικές αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού, του κ. Βεζιρόπουλου, για την αναστολή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων. Άκουσα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό το κάνουμε για μία εβδομάδα. Άκουσα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι μέσα. Μα προφανώς είναι ο ΕΝΦΙΑ.
Εδώ συνεπώς είναι το ΦΕΚ 24 Σεπτεμβρίου, αριθμός φύλου 4127, που επιβεβαιώνει όλα αυτά που σας είπα πριν από λίγο. Άρα σε ό,τι αφορά τους 20 δήμους της χώρας και τις τρεις γεωγραφικές περιοχές, τρεις περιφερειακές ενότητες, οι πολίτες αυτών των δημοτικών διαμερισμάτων δεν έχουν να πληρώσουν φορολογικές υποχρεώσεις για το υπόλοιπο εξάμηνο, για το επόμενο εξάμηνο. Δεύτερη παρατήρηση. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών και την οικοσκευή. Παρεπιπτόντως, το πρώτο μέτρο δεν είναι στο σχέδιο νόμου, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι ένα εύλογο μέτρο που θα έπρεπε να πάρουμε. Δεύτερον, αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών και για οικοσκευές. Πράγματι, είναι αυτό που λέμε για τα 600 ευρώ, που δεν είναι πάντα 600, είναι και περισσότερα, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα 600. Τι θα έπρεπε να κάνει πρώτα η πολιτεία? Προφανώς να βγάλει μια προκαταβολή στους δήμους, ώστε μετά από αιτήσεις που θα έκαναν οι πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να μπορέσουν να βοηθήσουν τα νοικοκυριά. 21 Σεπτεμβρίου του 2020 βγήκε η σχετική απόφαση για επιχορήγηση των Δήμων ύψους 8.050.000 ευρώ. Το καταθέτω στα πρακτικά. Άρα, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγησε τους Δήμους, ποιους Δήμους, η γνωστή λίστα των 20 Δήμων, για να μην επανέλθω, με 8 εκατομμύρια περίπου ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Αρκεί το ποσό? Όχι. Προκαταβολή είναι. Εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα καλύψει αυτές τις πρώτες ανάγκες. Αυτά που λέτε για 5.000 και 8.000 είναι συμπληρωματικές αυτού του μέτρου. Δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Ερχόμαστε να συμπληρώσουμε. Και όπως θα ακούσετε μετά, για τις επιχειρήσεις συμπληρώνουμε και επιπρόσθετα με πόρους. Και υπάρχει και προκαταβολή, γιατί το άκουσα αυτό. Άρα, το δεύτερο μέτρο είναι το μέτρο της αποζημίωσης για τις πρώτες ανάγκες νοικοκυριών και για τις οικοσκευές. Κινηθήκαμε, νομίζω, γρήγορα. Χρηματοδοτήσαμε τους Δήμους. Σας ανέφερα το ποσό, σας ανέφερα την απόφαση. Χθες, από όσο γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, η διαδικασία προχωρά ομαλά. Τρίτο ερώτημα. Εύλογα ακούω από συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν και υποδομές. Βοηθήστε να γίνουν υποδομές. Και εδώ κινηθήκαμε σε δύο παράλληλους άξονες που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα σε προηγούμενες παρεμβάσεις. Γιατί άκουσα από την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να λέει: τι κάνετε, απλά αντιγράφετε ό,τι βρήκατε. Πρώτη παρατήρηση. Επιχορηγήσαμε με περίπου 29 εκατομμύρια 21 Δήμους και 3 Περιφέρειες. Όλες οι αποφάσεις με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου τις καταθέτω στα πρακτικά. 22,45 εκατομμύρια Δήμους και 6,5 εκατομμύρια ευρώ Περιφέρειες. Έγινε η επιχορήγηση για να γίνει αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία. Παναλαμβάνω, περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, μα αυτό θα έπρεπε να το κάνετε. Έρχεται το Υπουργείο Υποδομών και λέει στους Δήμους αυτούς: φέρετε μου τεχνικά δελτία. Ξέρω ότι ο Δήμος Λαμιών θα το υποβάλει αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να σας δώσω άλλο 1 εκατομμύριο βοήθεια. Εκτιμούμε ότι μετά την υποβολή των τεχνικών δελτίων από τους Δήμους προς την κεντρική κυβέρνηση, θα χρειαστούν επιπρόσθετα 22 εκατομμύρια ευρώ. Σιγά σιγά θα διαπιστώσετε και πόσο μεγάλος είναι ο λογαριασμός και πόσο αναγκαία είναι η πόρη από την ελληνική πολιτεία για να χορηγηθούν άμεσα προς αυτούς. Δήμους, πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άρα ερχόμαστε και λειτουργούμε συμπληρωματικά. Το επαναλαμβάνω, και η Υπουργή Εσωτερικών και η Υπουργή Υποδομών στη μία περίπτωση δώσαμε τα λεφτά, στην άλλη περίπτωση περιμένουμε τα τεχνικά δελτία για να δώσουμε στον κάθε Δήμο 1 εκατομμύριο. Εκτίμηση 29 και 22, για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών. Τέταρτο σημείο. Αποζημιώσεις στους αγρότες. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πράγματι, άκουσα και τον συνάδελφο από την Εύβοια και από, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πράγματι, έχετε δίκιο. Εδώ υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τι κάνουμε συνεπώς, και επιβεβαιώνεται από αυτό που είδα ο ίδιος Χασοράδη, ότι τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ σε όλη τη χώρα καταγράφουν και τις ζημιές και τις απώλειες, όλες όμως τις ζημιές και τις απώλειες. Είτε αυτές καλύπτονται μέχρι σήμερα από τον ΕΛΓΑ,
είτε πρόκειται να μπορούν δυνητικά να καλυφθούν μέσω των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, είτε πρόκειται για αυτές που επί του παρόντος, υπάρχει σήμερα το απόγευμα σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Οικονομικών, δεν προβλέπεται δυνατότητα αποζημίωσης. Άρα το θέμα αυτό μας προβληματίζει και χρειάζεται να αναλάβουμε επιπλέον πρωτοβουλία σε σχέση με ό,τι έγινε με προηγούμενες ημερομηνίες. Άρα ούτε αυτό είναι επανάληψη του παρελθόντος. Εδώ συνεπώς ο ΕΛΓΑ έχει να διατελέσει πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Και προφανώς, αν θέλετε να μπούμε και σε λεπτομέρειες, υπάρχει μεγάλο θέμα με το βαμβάκι. Και προφανώς θα υπάρχουν μάρτυρες έτσι ώστε να μπορέσει να φανεί σε ένα αγρόκτημα, σε ένα χωράφι, τι πρόβλημα υπάρχει. Άρα και αυτά έχουν ληφθεί υπόψη από τις περιφέρειες, τον ΕΛΓΑ και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Πέμπτο, συμπληρωματικά. Συγγνώμη που επαναλαμβάνω πολλές φορές τη λέξη, αλλά για κάποιους πρέπει να γίνει κτήμα. Συμπληρωματικά. Ερχόμαστε και δίνουμε εφάπαξ ενίσχυση με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου που συζητάμε, με τη μορφή επιδόματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Προβλέπεται πράγματι έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και σε 8.000 για κάθε επιχείρηση. Ερώτημα: πόσο γρήγορα θα πάρουν οι πολίτες τα χρήματα? Φτιάχνουμε, ολοκληρώνεται η βάση δεδομένων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε μέσω της πλατφόρμας να δηλώσουν οι πολίτες τις ζημίες για να αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατό. Ερώτημα: το επίδομα αυτό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο? Ναι, το άρθρο 2 το επιβεβαιώνει. Άρα, εδώ που είμαστε, στο ερώτημά σας πόσο γρήγορα θα πάνε οι πόροι στην πραγματική οικονομία, ψηφιακή διακυβέρνηση, Υπουργείο, δημιουργία σχετικής πλατφόρμας, αποζημίωση ταχύτερο δυνατό. Έκτον, επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες. Εύλογα, λένε συνάδελφοι. Δεν αρκούν οι 8.000 στην επιχείρηση. Άκουσα την τελευταία συνάδελφα που ΣΥΡΙΖΑ και έχει δίκιο. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις μπορεί να μην αρκούν οι 8.000. Θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα. Πόσο γρήγορα θα βρείτε τους πόρους για να αποζημιώσετε, με δεδομένο ότι αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες? Και τι κάνουμε? Βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο ακριβώς για να επιταχύνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων. Τι κάναμε καταρχήν? Διευρύναμε την περίμετρο των στελεχών που δύναται να συμμετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου, προβλέποντας την δυνατότητα αξιοποίησης στελεχών από το δημόσιο τομέα, αλλά και από τους επίσημους επιστημονικούς συμβούλους του δημοσίου. Δεύτερον, τι κάναμε? Βγαίνει ΦΕΚ σήμερα, θα καταθέσω την απόφαση στα πρακτικά, απλά μισό λεπτό γιατί θέλω να πω κάτι από τις απόφασεις. Διαμορφώνουμε ένα ευέλικτο σχήμα ως προς την προώθηση των ζημιών των πληθώμενων επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και καταβολή της επιχορήγησης, έτσι ώστε αυτή να τροφοδοτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα νέα δεδομένα που θα έχουμε και να προχωράει η όλη διαδικασία. Και τρίτον, το είπα την Πέμπτη, αλλά διαπιστώνω ότι οι συνάδελφοι αδελφοί δεν το κατάλαβαν, προβλέπουμε την προκαταβολή ως μέρος της επιχορήγησης, όπως αυτή θα έχει προκύψει από την Επιτροπή Ελέγχου, προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την θεομηνία. Η σχετική απόφαση υπεγράφει πρόσφατα, 25/9 έχω αυτό εδώ το χαρτί, στο οποίο λέει: σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες, τόσο σε αριθμό πληγησών επιχειρήσεων, όσο και σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης. Η περιφέρεια, για να δούμε τη διαδικασία, θα ήθελα να ακούσω διαφορετικές σκέψεις αν έχετε, η περιφέρεια υποβάλλει ανά 15ήμερο στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση των επιχειρήσεων που επλήγησαν και για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών. Άρα καλύπτουμε και το κομμάτι πλέον της προκαταβολής. Και επιπλέον, για να ενημερώσουμε τους πολίτες, όλα τα κέντρα ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών του Υπουργείου Οικονομικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μπορούν να ενημερωθούν και να ενημερώσουν ακριβώς αυτούς οι οποίοι πλήττονται για τις σχετικές διαδικασίες ως προς την επιχορήγηση. Και όχι μόνο αυτό. Βάλαμε και τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και καθοδήγησης
στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, σας έχω εδώ καταθέσει μία σειρά από στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι στον εύλογο προβληματισμό της αντιπολίτευσης αλλά και συναδέλφων της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πόσο γρήγορα θα αποζημιώσετε επιπλέον τις επιχειρήσεις που δεν τους αρκούν οι 8.000, ναι, την προκαταβολή την είχαμε ούτως ή άλλως προβλέψει και παίρνει ΦΕΚ σήμερα. Να έχουμε όμως και μία αίσθηση των μεγεθών. Πόσες επιχειρήσεις αιτήθηκαν μέχρι τώρα με τα στοιχεία της Παρασκευής? 2.906. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, μεγάλο πρόβλημα, 2.200 επιχειρήσεις. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς Ιθάκης, έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε, 450 επιχειρήσεις. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, 173 επιχειρήσεις. Στη Λάρισα, 50. Στη Φθιώτιδα, 23. Στη Μαγνησία, 7. Στη Λευκάδα, 3. Και στα Τρίκαλα, 0. Για να έχουμε και μία αίσθηση του τι υποβάλλει κάθε επιχείρηση ζητώντας αποζημίωση από την ελληνική πολιτεία. Και καταθέσαμε και μία τροπολογία, στην οποία ουσιαστικά συμπληρώνεται το άρθρο, για να μιλήσω και για τα δύο κύριε Πρόεδρε, σύστασης επιτροπών με απόφαση του Περιφερειάρχη για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και παρατείνονται μέχρι τέλος του έτους διάφορες προθεσμίες για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης ακινήτου και για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο για τη διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο, κατά το διάστημα της αναφοράς. 7. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία με εντατικούς ρυθμούς. Γίνονται οι πρώτες καταγραφές στο πλαίσιο συνεργασίας και με τις υπηρεσίες των Δήμων. Γιατί εδώ εμείς εκπροσωπούμε την κυβέρνηση, υπάρχουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Απαιτείται συντονισμός και θεωρώ ότι μέχρι τώρα έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. 8. Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των Δήμων που έχουν πληγεί. Καταθέτω στα πρακτικά την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία έγινε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα εγώ προσωπικά με την γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου, όπου λέει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ότι το κάθε πιστωτικό ίδρυμα εξετάζει κατά περίπτωση και δρομολογεί άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων. 9. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Επιστρεπτέα προκαταβολή 4, που είχαμε πει ότι θα ήταν τον Νοέμβριο, θα συμπεριλάβει αυτές τις επιχειρήσεις αυτών των περιοχών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση του ποσοστού τζίρου και η χρήση ταμιακής μηχανής. 10. Αναστολή. Αναστολή πληστηριασμών και κατασχέσεων. Όχι όπως άκουσα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μήνα, για ένα χρόνο. Αναστολή πληστηριασμών και κατασχέσεων επικινητής και ακίνητης περιουσίας φυσικών νομικών προσώπων στις πληγήσεις περιοχές. Άρθρο 3 του υποσυζήτηση σχεδίου νόμου. Εδώ συνεπώς, μέχρι 30/9 του 2021, σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές που κηρύχθησαν πληγήσεις από την πολιτική προστασία, αναστέλλονται πληστηριασμοί, κατασχέσεις, αποβολές και προσωπικές κρατήσεις. 11. Άρθρο 5 του σχεδίου νόμου. Υπάρχει προστασία των θέσεων απασχόλησης με διάταξη που αφορά την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων στις πληγήσεις περιοχές. Και 12. Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα και ταυτόχρονα με τα μέτρα που σας ανέφερα, παράλληλα με τις αναστολές των φορολογικών υποχρεώσεων, προχωρήσαμε σε παρατάσεις ως προς τις καταληκτικές προθεσμίες μέτρων στήριξης για την ενίσχυση από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, όπως είναι ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής και αποζημίωση ειδικού σκοπού. Ειδικά συνάδελφοι από όλα τα κόμματα, από τις περιοχές που πλήττονταν και πλήττονται, ενδεικτικά θα σας πω Καρδίτσα, μας ζητούσαν να δώσουμε μια παράταση μιας εβδομάδος στην υποβολή δηλώσεων στην τρίτη επιστρεπτέα που λήγει σήμερα, για να μπορέσουν πολλές επιχειρήσεις σε αυτούς τους δήμους ή τους νομούς, ας πούμε Καρδίτσα, να υποβάλουν τα έγγραφά τους. Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για την τρίτη επιστρεπτέα 167.630 επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της επιτυχίας
του σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Γιατί εάν αυτό το μέτρο δεν ικανοποιούσε τις επιχειρήσεις, δεν θα δήλωναν τόσο μαζικά προς ελληνική πολιτεία για να χρηματοδοτηθούν και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη και εκτιμώ και στην τέταρτη φάση. Επίσης, εκδόθηκε η τροποποίηση της ΚΙΑ, με την οποία παρατείνεται η λήξη προθεσμίας καταχώρησης για αποζημίωση ειδικού σκοπού μέχρι σήμερα, για μία εβδομάδα, για να εξυπηρετήσουμε, να ικανοποιήσουμε και αυτούς τους πολίτες. Συνεπώς, συμπερασματικά, και μίλησα για το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου, για το υπόλοιπο κομμάτι θα μιλήσει ο κ. Βεζιρόπουλος για τα φορολογικά κομμάτια και θα έρθει ο κ. Πέτσας για να αναπτύξει την δική του διάταξη. Εργαζόμαστε μεθοδικά, υπεύθυνα και συνεκτικά, ώστε το ταχύτερο δυνατόν, κατά το βέλτιστο χρόνο, να διοχετεύσουμε πόρους στους πληγέντες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να ανακουφίσουμε όσο είναι εφικτό τους συμπατριώτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ.